Ο νομός Εύρου τις τελευταίες ημέρες έχει κηρυχθεί σε κατάσταση συναγερμού κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου. Το φαινόμενο συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία, με την πολιτική προστασία να παρακολουθεί στενά τις περιοχές του Εύρου που έχουν πληγεί. Πάντως, αν και στην περιοχή του Πυθίου και του Πετάλου η στάθμη του ποταμού βρίσκεται πάνω από το όριο συναγερμού, στην τελευταία το νερό έχει αρχίσει να υποχωρεί με 1.800 μεν κυβικά μέτρα ροή το δευτερόλεπτο, χωρίς να παρουσιάζονται δε οι αυξητικές τάσεις που σημειώθηκαν το περασμένο Σάββατο. Στην ίδια κατεύθυνση αντιμετωπίζουμε το εξής φαινόμενο, ότι πέφτει κάπως η στάθμη του νερού στην περιοχή του Πυθίου και αυτό μας δίνει ελπίδες μιας γενικότερης ύφεσης τις επόμενες ημέρες, σε συνάρτηση βέβαια και με τις κλιματολογικές συνθήκες. Όπως ξέρετε όμως, οι κλιματολογικές συνθήκες δεν είναι αυτές που επηρεάζουν το φαινόμενο εδώ στην Ελλάδα, αλλά κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Νότια Βουλγαρία. Οι Βούλγαροι λοιπόν μας ενημέρωσαν με ρημματική διακοίνωση την προηγούμενη εβδομάδα ότι ενδέχεται να έχουμε ποσότητες υδάτων εξαιτίας της τήξης των πάγων λόγω ανόδου της θερμοκρασίας. Άρα θα έχουμε να διαχειριστούμε και ένα επιπλέον φαινόμενο που έχει σχέση με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Διαρκώς είμαστε λοιπόν σε επιφυλακή. Στο Ιβαΐλογκρατ, το οποίο επισκέφθηκα πρόσφατα, είδαμε ότι υπάρχει μια παροχέτευση της τάξης των 300 με 350 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο. Έχουμε πέσει από τα 450 σε αυτήν την ποσότητα και βέβαια δεν πραγματοποιήθηκε μετά από παρέμβασή μας και αυτή η προειδοποίηση ότι θα άφηναν 730 περίπου κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο. Έτσι, η κατάσταση στην περιοχή του Πυθίου βαίνει καλώς σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, ωστόσο ο νομός συνεχίζει να βρίσκεται σε επιφυλακή. Να σημειωθεί ότι μία ακόμη τεχνητή τομή σε ανάχωμα της περιοχής του κάμπου του Σουφλίου πραγματοποιήθηκε ύστερα από απόφαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας με τη συμμετοχή του Δήμου και των αγροτών. Στόχος της απόφασης να αποφευχθούν ανεξέλεγκτες πλημμύρες, οπότε και ελήφθη η απόφαση της τεχνητής αυτής εκτόνωσης. Συγχρόνως, η τουρκική πλευρά ζήτησε μια τεχνική συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στη γέφυρα των Κήπων. Εκεί συμμετείχαν σε αυτή τη συνάντηση από πλευράς Ελλάδος η πολιτική προστασία, η ΕΙΔΕ και η Διεύθυνση Υδάτων και από πλευράς Τουρκίας υπηρεσιακοί παράγοντες της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Τουρκίας. Συζήτησαν την εξέλιξη του φαινομένου, κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με τις ζημίες αλλά και τις παροχετεύσεις που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό που και οι δύο πλευρές συζήτησαν και συμφώνησαν ήταν ότι και από την Ελλάδα και από την πλευρά της Τουρκίας υπήρξε σωστή διαχείριση αυτού του σοβαρού πλημμυρικού φαινομένου. Βέβαια, στο επόμενο διάστημα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί και μια νέα τεχνική συνάντηση προκειμένου να μπορέσουν να έχουν συμπεράσματα με την ολοκλήρωση του φαινομένου και των επιπτώσεων που είχε αυτό.